Είπες νωρίτερα ότι εκτιμάς ότι πρόκειται περί ενός κύκλου ο οποίος θα κλείσει και θα επιστρέψουν κάποια στιγμή οι ελληνικές ομάδες στον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχαν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Εκτιμάς ότι θα βοηθήσει στη βελτίωση των δρόμενων στο ελληνικό μπάσκετ και η νέα εποχή στην οποία θα μπει όσο νούπο και η Ομοσπονδία? Σίγουρα. Η Ομοσπονδία πιστεύω ότι και εκεί μιλάμε για έναν κύκλο που πρέπει να ανανοηθεί σίγουρα. Πιστεύω ότι πρέπει να έρθουν άνθρωποι με νέες ιδέες και να εξυγχρονιστεί πια αυτή η Ομοσπονδία που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είχε μείνει πίσω. Πια το μπάσκετ πηγαίνει μπροστά. Βλέπουμε ανάλογες καταστάσεις σε άλλες χώρες. Έχουν αναλάβει άνθρωποι με νέες ιδέες και πιστεύω ότι... Και πολλοί πρώην παίκτες, έτσι. Πολλοί πρώην παίκτες. Θέλω να πιστεύω ότι από ό,τι παρακολουθώ απ' έξω η διαδικασία δεν ξέρω γιατί αργεί. Πιστεύω να λυθούν όλες οι εκκρεμότητες, θα πω. Εσύ γνωρίζετε καλύτερα, ώστε να μπει σε μια νέα τροχιά, γιατί το να είναι και σε μια κατάσταση, ας πούμε, σαν ακυβέρνητο καράβι η Ομοσπονδία, πιστεύω ότι δεν βοηθάει κανέναν. Πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη κατάσταση. Αυτή η ξεκάθαρη κατάσταση μπορεί να βοηθήσει και σίγουρα να συμβάλλει για την επόμενη μέρα της Ομοσπονδίας, που το έχει ανάγκη η Ομοσπονδία, και όχι μόνο η Ομοσπονδία, και η χώρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι η καλαθοσφαίριση είναι ένα άθλημα που έχει φέρει, μπορεί, τις περισσότερες διακρίσεις για αυτή την, σαν αθλητικό, αθλητικά σε αυτή τη χώρα. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα.